Έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Καλή εκκίνηση. Έχει τα Τσιόνα και Φεναρέτη που διεκδικούν την πρωτοπορία. Έρχεται ο Αρινός απ' έξω, αλλά και ο Δικταίος τώρα που θέλει να διεκδικήσει θέση εσωτερικά. Τρέχει η Μικαέλα Πασίδας, ο θείος μας, οπότε για πιο πίσω. Φεναρέτη μπροστά. Τα Τσιόνα. Έρχεται ο Δικταίος όμως να πάρει την θέση στην δεύτερη. Να και η Μικαέλα Πασίδας εσωτερικά που θέλει και αυτή να είναι κοντά. Τα τρία φαβορή είναι μπροστά. Είναι η Φεναρέτη, ο Δικταίος και εσωτερικά η Μικαέλα Πασίδας. Τα Τσιόνα είναι πίσω. Ο θείος μας, οπότε θέλει να διεκδικήσει τη θέση του εσωτερικά. Μην πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Φεναρέτη μπροστά. 1,5 μήκος από το Δικταίο, η Μικαέλα Παστίδας, 2 μήκη πιο πίσω, τα Τσιόνα εξωτερικά με τη Φεναρέτη πάντα στην πρωτοπορία. Είναι σταθερά στο 1 μήκος από τον Δικταίο, πιο πίσω προσπαθεί η Μικαέλα Παστίδας εσωτερικά πάντα και τα Τσιόνα εξωτερικά. Στη στροφή Φεναρέτη έχει σχεδόν δίπλα στο μισό μήκος τον Δικταίο, πιο πίσω είναι τα Τσιόνα, η Μικαέλα Παστίδας κάνει επίθεση ο Δικταίος στην Φεναρέτη, είναι στο μισό μήκος, τα Τσιόνα θέλει να επανέλθει. Πιο πίσω η Μικαέλα Παστίδας, ο Δικταίος φαίνεται δυνατός, ετοιμάζεται να προσπεράσει την Φεναρέτη που είναι εσωτερικά. Πιο πίσω είναι η Τατσιόνα με το Δικταίο πλέον να αποκτά το πλεονέκτημα στα δύο μήκη από την Φεναρέτη. Πιο πίσω είναι η Τατσιόνα, Δικταίος, ανοίγει διαφορά, Δικταίος, θα κερδίσει εντυπωσιακά στο τέλος. Να η Τατσιόνα στη δεύτερη θέση, Φεναρέτη και ο θείος μας ο Πόια πιο πίσω.